Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας με τη σημερινή παρέμβασή του στη Βουλή καταγγέλει την επίσκεψη του Γερακιού του Πολέμου, του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών κύριου Πομπέου στην Αθήνα και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία συνεχίζει το στρατηγικό διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες που ξεκίνησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ετοιμάζοντας τη μετατροπή της Ελληνοαμερικάνικης Συμφωνίας για τις Βάσεις σε πολυετή, συμπεριλαμβάνοντας αυτή νέες βάσεις που δημιούργησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όπως οι βάσεις drone στη Λάρισα, η βάση ελικοπτέρων στο Στεφανοβίκιο και η βάση συγκέντρωσης αμερικανατοϊκών δυνάμεων στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Η αποκαλούμενη Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Εμπλέκει πάρα πέρα τη χώρα μας στους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και πολέμους και βάζει το λαό μας σε μεγάλους κινδύνους. Υπονομεύει κυριαρχικά δικαιώματα. Οι κυβερνητικοί ισχυρισμοί περί εθνικού συμφέροντος αποσκοπούν να κρύψουν πως η πολιτική εμπλοκής της Ελλάδας, τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, υπηρετεί τα συμφέροντα και την αναβάθμιση της θέσης του μεγάλου κεφαλαίου και στρέφεται κατά του λαού μας. Με τη σημερινή παρέμβασή του, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας μεταφέρει στη Βουλή τη δυνατή φωνή του αντιπολεμικού, του εργατικού λαϊκού κινήματος, που με τον αγώνα του απαιτεί να καταγγελθεί άμεσα η Ελληνοαμερικάνικη Συμφωνία για τις στρατιωτικές βάσεις, να κλείσουν τώρα όλες οι βάσεις του θανάτου και να σταματήσει η συμμετοχή της χώρας μας σε υπεριαλιστικές αποστολές στο εξωτερικό. Γι' αυτό στην ερώτησή μας ρωτάμε τον κύριο Υπουργό πώς τοποθετείται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σε αυτά τα πραγματικά κρίσιμα προβλήματα. Ευχαριστούμε.